Θρήνος και όλεθρος. Οι εικόνες από το χωριό Χρόζα στο Χάρκοβο παγώνουν το αίμα. Κάθε οικογένεια και τουλάχιστον ένας νεκρός. Οι ρωσικοί πύραυλοι που χτύπησαν το κέντρο του χωριού ήταν αρκετοί για να το αποδεκατήσουν στην κυριολεξία. 51 άνθρωποι εκ των 100 μόλις κατοίκων έπεσαν νεκροί. Οι πλήστοι είχαν πάει στο καφενείο για το μνημόσυνο ενός συγχωριανού τους. 7 άλλοι ακόμη αγνοούνται στα συντριμιά. Πρόκειται για την πλέον θανατηφόρα επίθεση των Ρώσων που φρόντισαν να δώσουν τη χαριστική βολή και με ένα δεύτερο πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στο Χάρκοβο. Θύμα ένα μικρό παιδί που σκοτώθηκε στο κρεβάτι του. Και ενώ οι ρωσικές δυνάμεις σκορπούσαν το θάνατο, ο καλοκουστούμαρισμένος Πούτιν επιδιδόταν σε άλλη μια ακραία επίδειξη ισχύος. Ευλογώντας το απαγορευμένο οπλοστάσιό του και αποκαλύπτοντας ότι προχώρησε ήδη σε δοκιμές πυρηνικών πυράβλων, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε τη Δύση πως εάν τολμήσει να επιτεθεί στη χώρα του με πυρηνικά, κανείς δεν θα επιβιώσει. Από το Σότσι την ίδια στιγμή έσπευσε να διαμηνύσει ότι το αεροσκάφος στο οποίο έχασε τη ζωή του ο ηγέτης των Βάγνερ Πριγκόζιν δεν καταρρίφθηκε, αλλά εξεράγει από βόμβα που βρισκόταν στο εσωτερικό του. Τιλάχ погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Υπενήχθηκε μάλιστα τη χρήση ναρκωτικών εντός του μοιραίου Learjet. Δηλώσεις που φρόντισε να μαζέψει σήμερα το Κρεμλίνο, ανακοινώνοντας ότι το πόρισμα για το δυστύχημα δεν έχει ολοκληρωθεί και άρα τίποτα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.